από τα μεγάλα οράματα και τις μεγάλες προσπάθειες που η Περιφερειακή Αρχή κάνει. Σε απάντηση όλων αυτών που θέλουν και νομίζουν ότι η Πελοπόννησος μπορεί να γίνει εργαλείο των προσωπικών ιδιωτελών φιλοδεξιών τους, εμείς απαντάμε, συνεχίζουμε με σοβαρότητα, με αξιοπρέπεια, με αποφασιστικότητα την υλοποίηση του συμβολέου που έχουμε κάνει με τους Πελοποννήσιους πολίτες, συμπολίτες μας. Σε αυτή την λογική συνεχίζουμε το έργο μας. Σε αυτή τη λογική υπερασπιζόμαστε το δημόσιο συμφέρον. Σε αυτή τη λογική όμως αναδεικνύουμε και το μέγεθος της δημοκρατίας και του σεβασμού στους θεσμούς. Δεν σχολιάζουμε τους σχολιαστές της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Πελοποννήσου. Δεν μας ενδιαφέρουν οι σχολιασμοί. Μας ενδιαφέρει η ατζέντα των πραγματικών προβλημάτων της Πελοποννήσου και η τοποθέτηση πάνω στα συγκεκριμένα μεγάλα ζητήματα όλων όσων ενδιαφέρονται πραγματικά από καρδιάς και από ψυχής να υπηρετήσουν τον Πελοποννησιακό λαό, τους Πελοποννήσιους συμπολίτες μας, τους στόχους τους και πάνω απ' όλα να τους εμψυχώσουν και να τους δημιουργήσουν το αφήγημα και την ησυχία ότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει προοπτική σε αυτόν τον τόπο. Γιατί εμείς αυτό υπηρετούμε. Το δικό μας διακύβευμα είναι ακριβώς το εθνικό διακύβευμα. Το δικό μας διακύβευμα είναι η συνεννόηση, η συνεργασία πέραν των κομμάτων, πέραν των κομματικών σχηματισμών που είναι αναγκαία να υπάρχουν στην εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας. Αλλά στο επίπεδο όμως του εθνικού σχεδιασμού η συνεργασία και η συνεννόηση όλων των υγιών δυνάμεων αποτελεί τη σημαντική προϋπόθεση εάν θέλουμε να πιστεύουμε επί της ουσίας ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Σε αυτή τη λογική, συνεχίζοντας το έργο μας, η Νέα Πελοπόννησος δημιουργεί καινούργιες συνθήκες για την ένταξη μέσα στο δικό της ιδεολόγημα ικανών και άξιων στελεχών της Πελοποννησιακής κοινωνίας, προκειμένου με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, με μεγαλύτερο κύρος, κυρίως όμως εμβαθύνοντας στην αντίληψη της μεγάλης προσπάθειας που απαιτείται, μπορούμε πραγματικά να δημιουργήσουμε αυτό τον έμψυχο κορμό των στελεχών που θα πάρουν πάνω τους, που θα πάρουμε πάνω μας τη νέα εντολή που θα μας δώσουν οι πολίτες, για την οποία όμως είμαστε σίγουροι, γιατί οι πολίτες κλείνουν τα αυτιά τους σε όλους αυτούς που θέλουν και θεωρούν ότι μπορούν οι πολίτες να είναι υποταγμένοι σε κάποιες απόψεις, σε κάποιες εντολές. Οι πολίτες, όπως γνωρίζετε στη δημοκρατία, δεν παίρνουν εντολές, δίνουν εντολές. Αυτό είναι το δημοκρατικό διακύβευμα. Αυτό είναι το διακύβευμα στη δημοκρατία. Και εδώ όλοι εμείς που δεν ήμασταν ποτέ ανεπάγγελτοι, που ποτέ δεν πιστέψαμε ότι οι οικογένειές μας θα μπορούσαν να μας δημιουργήσουν το μέλλον μας. Εμείς που εξ αρχής έχουμε αποδείξει ότι σε αυτή τη χώρα οι πολίτες πρέπει να προσπαθούν. Οι πολίτες πρέπει να βάζουν στόχους, οι πολίτες πρέπει να πραγματώνουν τους στόχους. Όλοι εμείς που στη ζωή μας, ο καθένας από τη δική του τη μεριά, έχει αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες και πολλές αντικσότητες, έχουμε δώσει όμως ένα παράδειγμα. Πετυχαίνουμε εκεί που οι άλλοι σηκώνουν τα χέρια τους. Σε αυτή λοιπόν τη στιγμή, θέλω να πω ότι έξω από τα ονόματα,
τα οποία έχουμε ανακοινώσει και που σταδιακά θα ανακοινώνουμε, κυρίως με την λογική ότι θέλουμε να περιορίσουμε τον παθογόνο χρόνο της εκλογικής διαδικασίας, γιατί αυτό αποβαίνει εις βάρος της αποτελεσματικότητας. Συνεχώς λοιπόν και σταδιακά θα ανακοινώνουμε όλους τους νέους συμπολίτες μας και τις νέες που θα είναι μαζί μας στις επόμενες εκλογές. Λέω λοιπόν ότι πριν λίγο καιρό είναι γνωστό ότι τα άτομα τα οποία θα είναι τα άτομα του συνδυασμού της παράταξής μας της Νέας Πελοποννήσου. Έχουμε ανακοινώσει τον καθηγητή, τον ΤΕΗ, τον Γιώργο Κυρκινό. Έχουμε ανακοινώσει τον Φίλιππα τον Μπάμι και σήμερα ανακοινώνουμε δύο σημαντικές προσωπικότητες στην Μεσσηνία. Τον Σωτήρη τον Παναγιωτόπουλο, γνωστός τέλεχος με μεγάλους αγώνες στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, που ασφαλώς και μου επιτρέπει να πούμε ότι η ιστορία του καθένα αποτελεί και το αποτύπωμα και το αφήγημα αλλά και την έμπνευση για τους επόμενους. Και βέβαια τον Χαράλαμπο τον Αφάλι, μια σημαντική προσωπικότητα η οποία τιμήθηκε από την ελληνική πολιτεία μέχρι τα ανώτατα αξιώματα στο πυροσβεστικό σώμα, ενός έμπειρου ετοιμοπόλεμου και πάρα πολύ αποτελεσματικού ανθρώπου, έφτασε μέχρι τον βαθμό του υπαρχηγού, δηλαδή μέχρι το ανώτατο αξίωμα στην πυροσβεστική, κυρίως στηριζόμενος στις δικές του δυνάμεις, έξω από οποιασδήποτε αντιλήψεις οι οποίες ουσιαστικά στηριζόντουσαν στην οποιαδήποτε πελατειακή σχέση. Χαιρετίζω. Μπράβο. Των δύο σημαντικών στελεχών. Χαιρετίζω την δυναμική που αποκτά η παράταξή μας. Χαιρετίζω την επίτευξη της αρχικής προσπάθειας, ότι εδώ είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, που το μόνο μέλημά μας, το μόνο μας ενδιαφέρον είναι το πώς θα πάει ο τόπος μπροστά μας. Είμαστε άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, αλλά κάναμε όμως πράξη την συνεργασία και τη συνεννόηση. Και αυτός είναι ο μεγάλος μας πολιτισμός, είναι το μεγάλο μας αφήγημα. Δεν απευθυνόμαστε στους πολίτες μέσω των κομματικών οδηγιών και των κομματικών στελεχών, γιατί εμείς είμαστε η πολιτική πρόταση για την περιφέρειά μας. Όλοι εμείς αποτελούμε το πολιτικό διακύβευμα για τη χώρα μας. Γιατί όλοι εμείς αποτελούμε τον πολιτικό πολιτισμό της δημοκρατικής λειτουργίας μιας περιφέρειας που έχει μπει ανταγωνιστικά πλέον και που με την εξωστρέφειά της δημιουργεί σημαντικά ερίσματα στην διεθνή κοινότητα με κανόνες ισόνομης αναγνώρισης, και αυτό νομίζω ότι είναι και το μόνο κίνητρο που έχουμε και γι' αυτό συμμετέχουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί το μόνο κίνητρο που έχουμε είναι να πάει μπροστά η Πελοπόννησος. Γιατί η Πελοπόννησος έχει έναν μεγάλο θησαυρό. Έχει τους ίδιους τους πολίτες που αποτελούν τον μεγαλύτερο θησαυρό αλλά και το μεγαλύτερο όπλο για την επίτευξη όλων αυτών των στόχων. Σας καλωσορίζουμε. Είμαι σίγουρος ότι προσδίδεται μια πολύ σημαντική δυναμική μαζί με όλα τα παλιά μας στελέχη και είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες θα αγκαλιάσουν και θα στηρίξουν ακόμα περισσότερο αυτή την προσπάθεια. Θα ήθελα λοιπόν ο στρατηγός να πει μια κουβέντα.